γλυκό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Το ζητάς από την αρχή της σεζόν και μου λέει, θέλει να κάνει αυτή τη σπανακόπιτα. Ναι. Και μου λέει ότι είναι φοβερή. Είναι, μου λέει, η πιο ωραία συνταγή που υπάρχει σπιτική ωραία σπανακόπιτα. Το ζυμάρι θα το κάνουμε μόνο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Όχι. Θέλω να δώσω βάση στη γέμιση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνεις μία σπανακόπιτα. Εσείς οι νοικοκυρές που μου ακούτε τώρα στο σπίτι ξέρετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ο ένας τρόπος ο οποίος αλατίζεις το σπανάκι, βγάζεις τα υγρά του, φεύγουνε, στραγγίζουνε και μετά το χρησιμοποιείς. Ένας τρόπος. Υπάρχει ο δεύτερος τρόπος, ο οποίος μαγειρεύουμε το σπανάκι. Δηλαδή, το σοτάρουμε, το βάζουμε στην κατσαρόλα, είναι μπόλικο, πέφτει μετά ο όγκος του και το μαγειρεύουμε. Σε αυτόν τον τρόπο πρέπει να προσθέσετε είτε αλεύρι, είτε τραχανά, είτε κάτι ή φρυγανιά για να τραβήξει τα υγρά. Ο πρώτος τρόπος το αλάτι, ο δεύτερος τρόπος είναι το μαγειρεύουμε και έρχεται ο τρίτος τρόπος, θράσο και φέι, που θα κάνουμε εδώ σήμερα. Και για σένα είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος, ο top. Ο top of the top. Δεν λέω τίποτα, πάμε να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Θα χρειαστούμε λοιπόν ένα πακέτο φύλλο χωριάτικο, ένα κιλό φρέσκο σπανάκι, ένα μεγάλο λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, έξι κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα, ένα ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, ένα πράσο, μόνο το λευκό του μέρος, 450 γραμμάρια φέτα, όσοι θέλετε να την κάνετε νηστίσιμη, μην βάλετε τη φέτα, ένα ματσάκι καυκαλίθρες, μία κούπα ελαιόλαδο, θέλει μπόλικο ελαιόλαδο η σπανακόπιτα, τρία αυγά, αφαιρείτε όσοι δεν θέλετε να βάλετε να την κάνετε νηστίσιμη, δύο κουταλιές σούπας αλεύρι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Η συνταγή αυτή που θα σας δώσω για μένα είναι η απόλυτη, είναι η πιο σωστή σπανακόπιτα που μπορεί να φάτε ποτέ. Την έπιασα για να τη βάλω στο πιάτο, είναι στεγνή και μου κάνει εντύπωση ότι είναι πλούσια η ζύμη, δεν φεύγει, είναι πλούσια και μένει και δεν έχει πολλά υγρά. Και τρως ατόφιο σπανάκι. Σπανακοτηρόπιτα είναι. Σπανακοτηρόπιτα, ναι. Όσοι θέλουν να την κάνουν νηστίσιμη θα αφαιρέσουν τα αυγά και τη φέτα. Πώς ξεκινάω λοιπόν, Φέη? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Βάζω λίγο λαδάκι σε μία κατσαρόλα. Ελαιόλαδο λοιπόν, η σπανακόπιτα θέλει ελαιόλαδο και για να μαγειρευτεί, αλλά θέλει και όλο αυτό το άρωμα. Κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο λοιπόν μέσα σε μία κατσαρόλα και προσθέτω και κρεμμυδάκι φρέσκο. Σοτάρουμε λίγο λοιπόν. Τα βάζω αυτά τα υλικά γιατί θέλω απλά να... δεν θέλω να τσιγαριστούν, δεν θέλω να... θέλω απλά να μαλακώσουν λίγο. Γι' αυτό ξεκινώ αυτή τη διαδικασία. Η ωραία γέμιση. Σοτάρω λοιπόν. Τρως ατόφιο σπανάκι. Παίρνεις ό,τι θρεπτική αξία έχει το σπανάκι, με αυτόν τον τρόπο την παίρνεις. Αλλά δεν σας έχω πει ακόμα τι θα κάνω με το σπανάκι. Μείνετε εδώ και θα δείτε. Λοιπόν, σοτάρουμε και το κρεμμυδάκι φρέσκο και το κρεμμυδάκι το ξερό. Και θα προσθέσω και λίγο πράσο. Το λευκό μέρος λοιπόν από το πράσο, μέσα και το πράσο, έτσι τα βάζω σε κούφτες για να τα βλέπετε κι εσείς. Και σοτάρουμε. Το μόνο που θέλω, Φέη, είναι απλά να μαλακώσει και να πέσει λίγο ο όγκος. Δεν θέλω τίποτα άλλο, δεν θέλω να πάρει χρώμα, δεν θέλω να καεί, δεν θέλω να μαυρίσει, δεν θέλω να καφετήσει. Είναι νόστιμα, είναι ζωντανά. Είναι όλα ζωντανά αυτά που τρως, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο ένας τρόπος λοιπόν που είπα είναι, έτσι όπως είναι φρέσκο το σπανάκι μας, να το αλατίσουμε και να περιμένουμε να βγάλει τα υγρά του και μετά να το στραγγίξουμε. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος ποτέ δεν μπορείς να ελέγξεις πόσο αλάτι βάζεις. Γιατί σου λένε, βάλε αλάτι μπόλικο, στράγγιξε το, αλλά ουσιαστικά μετά το αλάτι μένει μέσα. Οπότε δεν ξέρεις περίπου πόσο αλάτι έχεις βάλει. Και τη μία φορά θα σου βγει αλμυρί, την άλλη θα σου βγει ουδέτερη, την άλλη θα είναι λίγο κάπου στη μέση. Τον κάνουμε στην άκρη αυτόν τον τρόπο στη σημερινή συνταγή. Δεν λέμε ότι είναι λάθος, τον κάνουμε στην άκρη. Γιατί θέλουμε να ξέρουμε πόσο θα αλατίσουμε. Και κάθε φορά να είναι ίδια η συνταγή μας. Γιατί μπορούμε να δώσουμε μια συνταγή και να πει ότι, α, κοίταξε, μου βγήκε αλμυρί, μου βγήκε, δεν έχει αλάτι, δεν το ένα, δεν το άλλο. Κάνουμε στην άκρη αυτόν τον τρόπο λοιπόν για να ξέρουμε πόσο θα αλατίσουμε. Και έρχεται λοιπόν ο Πέτρος και σου λέει, βάλε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό στην φωτιά σου, βάλ' τη όσο πιο δυνατά μπορείς και πρέπει να βουτήξεις το σπανάκι μέσα, επαγγελματικά λέγεται μπλανσάρισμα αυτό, να βουτήξουμε ή ζεμάτισμα, ναι, βουτάμε το σπανάκι μέσα σε νερό, το αφήνουμε 2 με 3 λεπτάκια να μαλακώσει και έχουμε δίπλα μας ένα νερό με πάγο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το σπανάκι έχει χλωροφύλλη. Άρα, με το που πέσει σε βραστό νερό, οτιδήποτε πράσινο, παιδιά, βράσουμε, είτε μπρόκολο είτε κολοκύθι, έχετε δει πολλές φορές ότι αν το βγάλουμε από τη φωτιά και το αφήσουμε έτσι όπως είναι, αυτομάτως μετά από λίγο μαυρίζει. Άρα, βάζουμε δίπλα ένα νεράκι με πάγο και αυτό θα το βγάλουμε για να το σουρώσουμε. Άρα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε βάλει αλάτι, αλάτι βάζουμε μόνο στο νεράκι, οπότε όλα είναι υπό έλεγχο και ξέρουμε πόσο αλάτι βάζουμε στη σπανακόπιτά μας. Βάζουμε εδώ λοιπόν αυτό. Βλέπεις, γίνονται συγχρόνως αυτά. Όσο έχουμε εδώ πέρα... Και διατηρείται και το χρώμα ζωντανό.
Αλλά με το αλάτι ακόμα δεν κατάλαβα, δεν έχει σχέση ο πάγος. Τι εννοείς? Για το αλάτι που είπες, το μυστικό. Δεν το έβαλε για να μαλακεί το φίλος. Ναι, υπάρχει ο τρόπος που είπαμε ότι όταν είναι ομό, βάζεις αλάτι μπόλικο και με το που πέσει το αλάτι στο σπανάκι, δεν το ακυρώνω, απλά θέλω να... Εσύ τώρα πότε θα βάλεις το αλάτι? Θα βάλω κανονικά στο τέλος, όταν το μαγειρέψω. Θα δεις. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αυτό, γίνεται, το χαμηλώνω λίγο τη φωτιά μου. Και αυτό εδώ, έτσι όπως είναι, πάω σε ένα σουρωτήρι και το σουρώνω. Θέλω να το κάνω εδώ, να το δείτε. Λοιπόν, και έχω εγώ ένα τούλι ή μια πετσέτα, ό,τι θέλετε. Και το βάζω μέσα με αυτόν τον τρόπο. Για να πάρω να τραβήξω όλα του τα υγρά. Το είδες εδώ που το έκανα fake, κάπου το είδες, το κοίταζες καλά-καλά. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ πόσο υγρό έχει το σπανάκι μέσα. Όλο αυτό θέλουμε να το αφαιρέσουμε, γιατί θα μας το βγάλει στην πίτα μας και θα πανιάσει το τελευταίο κομμάτι της πίτας. Πάντα κάτω-κάτω, δεν πανιάζει η πίτα μας. Με αυτόν τον τρόπο, άμα τη γυρίσεις και ανάποδα, θα δεις ότι η πίτα είναι το ίδιο ακριβώς ψημένη. Στραγγίζουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά. Εγώ έχω βάλει λίγο λιγότερο εδώ πέρα σπανάκι. Και τώρα δείτε όλο αυτό το ζουμάκι που βγήκε, δεν είναι οι βιταμίνες του? Όχι, τη βιταμίνη είναι εδώ μέσα. Μερικοί ξέρεις ότι το πίνουνε αυτό, ε. Ναι, το ξέρω. Μερικοί το κρατάνε η γιαγιά, από όλα παιδιά, τα χόρτα και εγώ βαριέμαι να τα κάνω. Έβραζε και έπινε κάθε μέρα η ποντία η γιαγιά τσουκνίδα. Φοβερό. Βεβαίως. Ορίστε. Γενικά το ζουμί από αυτά τα χόρτα. Μπράβο, μπράβο. Πολύ το πίνουνε. Ναι, ισχύει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, είναι και κάποιες νοικοκυρές που κάνουν κάθε εβδομάδα, θα υπάρχει μία πίτα στο σπίτι. Το πίνουνε το ζουμί από τα πράσινα. Από τα πράσινα, αυτά χόρτα, που βράζουν, ναι. Λοιπόν, θέλω να δείξω λίγο εδώ πέρα στον κόσμο. Δείτε εδώ τι ωραίο χρώμα που έχει. Έχει μείνει ακριβώς όπως ήταν πριν το σπανάκι μας. Καλή, τι το έκανες στο σπανάκι? Δες. Κοίτα. Έχει αυτό βγει... μου σου πω, το βάζει και στην κατάψυξη. Φυσικά, σε αυτό το σημείο μπορείτε να το ψιλοκόψετε και να το βάλετε. Εγώ, άμα ήθελα να κάνω σπανακόριζο, μετά από αυτό το στάδιο, τι κάνω? Το βάζεις εδώ μέσα, προσθέτεις τα υγρά και βάζεις τα υπόλοιπα. Προσθέτεις τα υγρά, το ρύζι του και όλα αυτά που είναι να βάλεις. Λοιπόν, το σπανάκι μας. Σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, λοιπόν, το βάζετε στην κατάψυξη και το έχετε για πάρα πολύ καιρό. Και όλο αυτό εδώ πέρα που έχετε, κλείνετε τη φωτιά. Τελειώσαμε με τη φωτιά. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Τα βάζουμε μέσα. Αυτός ο τρόπος, σας το ξαναλέω, είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε την πίτα σας και να είναι πάντα, πάντα ίδια. Τώρα μπορούμε να αλατοπιπερώσουμε. Αλάτι πιπέρι, λοιπόν. Και τώρα πρέπει να βάλουμε γεύση κι άλλη. Θέλω να δείξω λίγο κάτι. Έχουμε εδώ αυτό το χορταρικό και αυτό. Εδώ που είναι λίγο πιο πλατύφυλλο είναι οι καυκαλήθρες. Εδώ είναι τα μυρώνια. Ταιριάζουν πάρα πολύ όλες αυτές οι γεύσεις, όλα αυτά τα χορταρικά μέσα στη σπανακόπιτά μας. Παίρνουμε λοιπόν και καυκαλήθρες. Να τις ψιλοκόψω εδώ. Παίρνουμε και καυκαλήθρες, βάζουμε μέσα. Αν θέλετε, βάζετε και καυκαλήθρες και μυρώνια, ό,τι θέλετε εσείς. Μέσα λοιπόν και αυτό. Δεν χρειάζεται μαγείρεμα αυτό. Θα μαγειρευτεί επειδή θα μπει όλο το ταψί μία ώρα στο φούρνο. Βάζουμε λοιπόν και τις καυκαλήθρες. Θα προσθέσω 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Βάζω λίγο αλευράκι, δεν βάζω πολύ. Ούτε τραχανάδες, ούτε όλα αυτά τα υλικά για να μας τραβήξουν τα υγρά που θα βγάλει το σπανάκι. Λίγο αλευράκι, ναι. Λίγο αλευράκι να τραβήξει. Καλό είναι να το σοτάρω, δηλαδή την ώρα που βάζω το κρεμμύδι και το πράσο. Πριν κλείσω τη φωτιά μου, βάζω 2 κουταλίτσες της σούπας αλεύρι. Τι ωραία συνταγή, μπράβο! Κοίτα εδώ πρασινάδα, κοίτα εδώ γεύσεις και αρώματα. Δεν τα χτυπάς. Προσθέτουμε μέσα τα αυγά. Δεν τα βάζεις. Θα τα χοντροσπάσω έτσι όπως είναι. Κοίταξε. Θα ανακατέψω πολλές φορές μέχρι να φτάσω στο σημείο. Να... Και μπορείς να το κάνεις και εσύ, άμα θέλεις και όλα λίγο για να με βοηθήσεις και να δείξεις λίγο στον κόσμο κάτι. Βεβαίως, εντολή πρέπει να μου δίνεις. Ματσάκι άνηθο. Τι θέλουμε μπόλικο άνηθο μέσα στη σπανακόπιτά μας. Είτε άνηθο, είτε μάραθο, ό,τι θέλετε εσείς. Και στη συνέχεια βάλαμε κρεμμύδι, βάλαμε μυρώνια, βάλαμε καυκαλήθρες. Θα προσθέσουμε. Πρέπει να είσαι μία μέρα το έπαθλο στη φάρμα, να πας να τους μαγειρέψεις. Δεν γίνεται, με κρυφακούς. Το έλεγα στα παιδιά εδώ πέρα στην παραγωγή, ότι θέλω μια φορά να είμαι το έπαθλο. Το έπαθλο να πάω, ναι. Αν έλεγες θέλω να είμαι το έπαθλο, δεν ακούγεται πολύ ωραία. Αλήθεια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Έχουμε ανακατέψει όλα μας τα υλικά. Εντάξει, τα βλέπετε εκεί πέρα. Είναι ανακατεμένα όλα μας τα υλικά. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διπλώσουμε την πίτα. Έχουμε ξαναδείξει πολλές φορές πώς διπλώνουμε πίτα για να κάνουμε οποιαδήποτε πίτα. Θα σας πω 1-2 κολπάκια. Βάζουμε πάντα σταυρωτά τα φύλλα μας. Αν είναι, είτε είναι στρογγυλό,
είτε ένα ταψάκι 25x35 που συνήθως θέλουμε για αυτήν τη συνταγή που σας έδωσα. Σταύρω τα πάντα. Ρίχνουμε λαδάκι, έχουμε λαδώσει και το ταψάκι μας κάτω. Βάζουμε το επόμενο, σταυρωτά εννοώ, ένα πάνω, ένα κάτω, ένα αριστερά, ένα δεξιά. Τέλεια, βάζουμε λαδάκι. Hey, πώς πάει το ανακάτεμα, τέλεια, ε. Είναι πολύ ωραία η γέμιση. Είδες πόσο ζωντανή είναι. Τη βλέπεις και λες ότι είναι όντως θα φάω σπανάκι. Βάζουμε λοιπόν τη γέμιση μέσα. Να πάρω την κουτάλα. Τέλεια, ανακατεύτηκε μια χαρά, Faye. Βάζουμε τη γέμιση, εγώ θα βάλω λίγο λιγότερη τώρα. Βλέπετε πόσο ζωντανό είναι το σπανάκι. Με αυτόν τον τρόπο κρατάμε το σπανάκι ατόφιο και παίρνουμε ό,τι είναι να μας δώσει, το παίρνουμε. Βάζουμε εδώ, αν θέλετε μπορείτε να, για εσάς που θέλετε να την κάνετε νηστίσιμη, δεν βάζετε φέτα, δεν βάζετε αυγό, απλά να προσθέσετε μία-δύο κουταλίτσες της σούπας, είτε φρυγανιά, είτε τραχανά, κάτι για να τραβήξει λίγο την υγρασία. Περισσότερο από ότι αν βάλεις τυρί. Ναι, αν δεν βάλεις τυρί, τι με μπέρδεψες τώρα, Φέη. Εάν δεν βάλεις, λες άμα τι κάνετε νηστίσιμη, ναι. Μην βάλετε αυγό και το τυρί. Ναι, γιατί επειδή το αυγό θα και έρθει πρέπει και θα... να βάλεις... Ναι, λίγο φρυγανιά ή λίγο τραχανά. Ναι, γιατί θα τραβήξει το αυγό, έρχεται και μας το φουσκώνει αυτό και μας το τραβάει. Όλα τα υπόλοιπα υλικά ίδια. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ και έχουν μείνει 3-4 φυλλαράκια. Θέλω να σας πω ότι σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα. Θέλω να σταυρώσουμε, να κόψουμε σε κομμάτια δηλαδή την πίτα μας πριν την ψήσουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο φεύγουν όλοι οι υδρατμοί που έχει το σπανάκι και στεγνώνει περισσότερο και ψήνεται πολύ καλύτερα. Λαδώνουμε όλα μας τα φύλλα. Πάρα πολύ ωραία. Είχες δίκιο, εξαιρετική πίτα, εξαιρετική γέμιση. Έχουμε προθερμασμένο το φούρνο μας στους 175 βαθμούς και ψήνουμε ακριβώς μία ώρα στον αέρα, Φέη. Αυτή είναι η συνταγή μας λοιπόν. Κόβουμε εδώ τα κομμάτια μας και θέλω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι να πω. Θέλει ακριβώς μία ωρίτσα, μία ώρα και πέντε λεπτά, κάπου εκεί. Κόβουμε τα κομμάτια μας και πολύ σημαντικό για την τέλεια κρούστα. Για την πίτα, οποιαδήποτε πίτα και αν κάνετε, σε αυτό το σημείο πάτε κάτω από νεράκι και παίρνετε και βρέχετε εδώ την πίτα για να κάνει μια πολύ ωραία κρούστα και αυτομάτως 175 βαθμούς μια ωρίτσα στον αέρα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω μια χάρη, δεν ζητάω. Είναι η πρώτη φορά που νοείται, ό,τι θέλει. Θέλω αν γίνεται ένα κομμάτι να πάω στο Γιάννη μου που αγαπάει πολύ τις πανακοτυρόφυτες. Θα μου το βάλεις ένα λιμινόχαρτο. Μην το ξεχάσω γιατί χθες... Για σένα Γιάννη σου έρχεται. Χθες έφερα να φάω φακές, φέρνω φαγητό και το ξεχνάω εγώ μετά. Θα μου το θυμίσει, θα το πάρω καλά, μαζί. Εννοείται, ένα εννοείται. Κομμάτι για το Γιάννη. Τρώει βέβαια ο Δημήτρης Χρήστας πανακοτυρόφυτα. Είσαι τρελή. Θα με διώξει από το σπίτι. Είναι το επόμενο φίλο. Λες τώρα, ποιος Δημήτρης. Δημήτρης είναι κατηγορία από μόνος του.